σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που ήρθατε για να σας πάρουμε μια συνέντευξη και ας μιλήσουμε για τη μετάφραση. Σαν πρώτη ερώτηση, λοιπόν, ήταν πάντα όνειρο ζωής να γίνετε μεταφράστρια? Όχι. Πώς έγινα, δηλαδή? Αν Δηλαδή, η μητέρα μου μας είχε γράψει αγγλικά, γαλλικά και εμένα και την αδερφή μου και μας προωθούσαν προς τις γλώσσες. Ο πατέρας μου μιλούσε πολύ καλά γερμανικά και έκανε και τον διερμηνέα στο εργοστάσιο στη Γερμανία που δούλευε. Οπότε είχαμε και ένα κατάστημα και τους καλοκαιρινούς μήνες είχαμε πολλούς ξένους. Οπότε από εκεί αρχίζει ο προσανατολισμός προς τις ξένες γλώσσες. Και μετά, όταν έφτασα στις Πανελλήνιες, επειδή ήμουν πολύ καλή μαθήτρια, δεν ήξερα ποιο να διαλέξω. Διάλεξα την τρίτη δέσμη, χωρίς ωστόσο να είμαι πεπισμένη 100%, γιατί μ' άρεσε πολύ και η πρώτη. Και πέρασα στη Γαλλική Φιλολογία, ήταν η πρώτη μου σχολή. Και μετά από αυτό, επειδή από τη Γαλλική Φιλολογία άρχισα να δουλεύω σε φροντιστήρια κτλ. Και ήταν πολύ κακή αμοιβή. Και δεν ήθελα να μείνω σε αυτό, ήξερα και άλλες γλώσσες και ήθελα να προχωρήσω. Εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ της μόδας, που ακουγότανε ότι πολύ καλά αμοιβόμενοι με ξένες γλώσσες ήταν οι διερμηνείς. Γιατί ήταν οι απαρχές που αρχίσαν και ταξιδεύαν και πηγαίναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παίρνανε τρελά λεφτά. Οπότε αποφάσισα να κάνω, μόλις τελείωσα τη Γαλλική Φιλολογία, να πάω στην Τεργέστη και να μάθω διερμηνεία. Η Τεργέστη ήταν μετά από έρευνα, τέλος πάντων, που έκανα. Και εκεί και η επιλογή της πόλης έγινε, ας πούμε, για πιο οικονομική, γιατί η Ιταλία τότε ήταν πιο φθηνή. Τώρα πια δεν ισχύει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, και στην πορεία μας βγήκε πολύ πιο ακριβή από ό,τι θα μας έβγαινε π.χ. η Γερμανία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έτσι έγινε. Και πήγα στην Τεργέστη, σπούδασα διερμηνεία. Και ενώ δεν είχα τελειώσει ακόμα, να ασχολούμαι με τη μετάφραση. Γιατί και η αδερφή μου ήταν απόφυτος γαλλικής φιλολογίας και έκανε εκείνη μεταφράση. Δηλαδή, το ότι μπήκα στη μετάφραση είναι κάπως, πώς να πω, ναι, από συγγενές επάγγελμα μπήκα. Ναι. Αυτό. Τι εικόνα είχατε για τη μετάφραση πριν ξεκινήσατε να μεταφράσετε ή πριν ασχοληθείτε και αφού? Και τι άλλαξε αφού ξεκινήσατε να μεταφράζετε? Για ξανακάνε μου την ερώτηση, γιατί πριν τώρα... Ναι. Πριν να ασχοληθείτε με τη μετάφραση, τι εικόνα είχατε για το μεταφραστικό περιβάλλον? Μου φαινόταν πολύ δύσκολο. Μου φαινόταν έτσι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί μεταφράσεις κάναμε και στη Γαλλική Φιλολογία, αλλά ήταν ενός επίπεδου... Δηλαδή, πάντα υπήρχε κάτι που δεν ήξερες. Ήταν όμως μαθήματα που δεν παρακολουθούσαμε, να πω την αλήθεια. Δεν πηγαίναμε κιόλας, δεν είχαμε και κανέναν. Τότε φανταστείτε ότι εγώ τελείωσα τη Γαλλική Φιλολογία το 92. 92 δεν υπήρχαν ειδικευμένοι σε αυτό το τομέα, έτσι. Αυτό αρχίζει και καλλιεργείται στη δεκαετία του 90 και μετά. Τέλη δεκαετίας του 90, οι περισσότεροι ήταν γλωσσομαθείς, ας πούμε. Και κάποιοι τέτοιοι σου διδάσκαν και μετάφραση τότε. Οπότε δεν είχαν κάποιο ενδιαφέρον αυτά τα μαθήματα. Πήγαινα, έδινα τα μαθήματα και τα πέρναγα. Χωρίς να έχω παρακολουθήσει, γιατί το είχα, πώς να πω, είναι κάπως και έμφυτο, ας πούμε. Και μετά διαπίστωσα ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Τότε γεννιόντουσαν και υπολογιστές, φανταστείτε ότι εγώ δεν είχα λάπτοπ, ήταν πολύ ακριβά. Είχα μια κουμούτσα, ένα τεράστιο, και το κουβάλαγα και το πηγαίνω έφερνα, Ελλάδα-Ιταλία, ας πούμε. Με αυτό σπούδασα και πήρα το πτυχίο μου. Τι άλλο να σας πω, ναι. Αργότερα, λοιπόν, όταν αρχίσατε να δουλεύετε και να εργάζεστε ως μεταφράστρια, τι σκεφτήκατε ότι αυτό είναι η μετάφραση? Τι άλλαξε δηλαδή, πώς άλλαξε η οπτική σας απέναντι στο τι είναι η μετάφραση? Παραμένει η ίδια, δηλαδή, ότι είναι ένα πολύ απαιτητικό επάγγελμα, θέλει πάρα πολλές ώρες, είναι... Γενικώς αυτή τη στιγμή ασχολούμαι περισσότερο με εμπορική. Όταν ξεκίνησα, ασχολιόμουν πιο πολύ με λογοτεχνική μετάφραση. Αυτό είναι το πιο δύσκολο είδος και το πιο παραμελημένο, κατά τη γνώμη μου. Είναι οι πιο κακοπληρωμένοι οι λογοτεχνικοί μεταφραστές. Παρότι θέλει τόσο κόπο, τόσες φορές επιμέλεια και τόσες φορές να το δεις και να το ξαναδείς, ίσως και 10 φορές και δεν φτάνει. Αυτό έχω να πω. Δηλαδή, ότι είναι ένα πάρα πολύ απαιτητικό επάγγελμα. Πριν πάμε στην επιμέλεια μας που είπατε, να σας ρωτήσω
πώς νιώθετε όταν μεταφράζετε, τι σας προσφέρει η μετάφραση? Είναι, η μετάφραση είναι πάρα πολύ ωραίος τομέας, διότι βρίσκεσαι πάντα αντιμέτωπος με διαφορετικά θέματα. Μαθαίνεις πάντα καινούργια πράγματα και δεν τελματώνεις, είτε ως επιστήμονας, είτε ως άνθρωπος, είσαι πάντα και στην επικαιρότητα, έτσι, μαθαίνεις και κάτι που οι άλλοι θα το μάθουν μετά. Γιατί εσύ πρώτα το μεταφράζεις και μετά το στο δίνεις. Για σας, γιατί είναι σημαντική, δηλαδή, τι κίνητρο έχετε για να μεταφράσετε κάτι, και αν μπορώ να προσθέσω, με τι κριτήριο θα επιλέξετε τι θα μεταφράσετε? Εντάξει, το ένα θέμα είναι το βιοποριστικό, έτσι, δηλαδή μεταφράζεις κιόλας για να ζήσεις, γιατί άμα δεν ζήσουμε κιόλας. Τώρα, όταν είναι κάποιο θέμα το οποίο δεν μπορώ να το προσεγγίσω, διότι δεν έχω τις γνώσεις, ή ας πούμε ότι τώρα πια έχω φτάσει σε ένα σημείο που έχω αρκετή δουλειά και μπορώ να πω όχι, αυτό δεν θα το κάνω. Ας πούμε, τα ιατρικά με εκνευρίζουν αφάνταστα, γιατί θέλουν πάρα πολύ ψάξιμο. Δυστυχώς αναγκάζομαι ακόμα να κάνω, γιατί ας πούμε οι ιταλικά που έχω εγώ δεν έχουν πολύ και καταλήγουν πολλές φορές στα χέρια μου, γιατί δεν τα παίρνει κανείς. Έτσι, αλλά ήξερα εγώ για να εξυπηρετήσω πελάτες μου και τα λοιπά, γιατί δεν βρίσκω κανέναν άλλο διαθέσιμο. Αλλά θέλω να πω ότι για να φτάσεις πια να πεις όχι, δεν το κάνω αυτό, πρέπει να έχεις ήδη δουλειά άλλη εναλλακτική, έτσι. Αυτό. Ωραία. Πάλι το έχει δυναμώσει το επαγγελματικό κομμάτι. Εκτός από μεταφράστρια, ασχολείστε με κάτι άλλο, είναι το... Διερμηνέας. Και διερμηνέα, πολύ ωραία. Διερμηνέα. Είστε ευχαριστημένοι λοιπόν από τις απολαβές του επαγγέλματος και τις μετάφρασεις και τις οικονομικές. Ναι, κυρίως τις οικονομικές και τις ψυχολογικές, ας πούμε, ψυχολογικές, τις πιο πνευματικές. Ναι. Από αυτό, ναι, δηλώνω ευχαριστημένη. Οι απολαβές της διερμηνέας είναι καλές. Είναι καλύτερες από τις μετάφρασεις. Μετάφραση πρέπει να φτύσεις αίμα για να βγάλεις λεφτά. Αυτό. Έχει πολλές ώρες στο γραφείο. Πολλές φορές είναι το θέλεις, γιατί έτσι κάνεις ένα διάλειμμα από τη διερμηνία. Αλλά άλλες φορές είναι όταν δεν έχουμε πολλά συνέδρια, μετά γίνεται βαρετό. Ανήκεις σε κάποια ένωση επαγγελματική? Σε όλες. Όποια υπάρχει, σε όλες είμαι. Είμαι στην BEM, είμαι στην BEMBIP. Τώρα φτιάξαμε και το CTSA και εκεί είμαι πρόεδρος. Τι ιδιαίτερες ανάγκες έχει ένας μεταφραστής? Ανάγκες πώς, δηλαδή... Για παράδειγμα, πού μπορεί να ξοδεύει το εισόδημά του ένας μεταφραστής, στα ταξίδια ενδεχομένως? Ναι. Το να εμπλουτίσει, πώς μπορεί να εμπλουτίσει ο μεταφραστής τις ικανότητές του? Είναι πολύ χρήσιμο να είσαι καταρχήν μέλος ενώσεων, γιατί οι ενώσεις προσφέρουν ήδη, διοργανώνουν ημερίδες, κάνουν σεμινάρια. Και έτσι σε ενημερώνουν και για το τι καινούριο βγαίνει, έτσι, γιατί είναι απίστευτο πόση μεγάλη πρόοδο έχει η τεχνολογία κτλ. Τόσο που δεν μπορείς να προλάβεις, δηλαδή και ως μεταφραστής. Συνέχεια καινούργια προγράμματα, καινούργιοι τρόποι επικοινωνίας. Εγώ ξεκίνησα, έγινα μέλος της 5ο-11 και από τότε έχω γίνει μέλος παντού. Γι' αυτό, γιατί είναι, σου δίνει πάρα πολύ μεγάλη γνώση για τα αντεκτενόμενα αυτό. Ενώ όταν είσαι μόνος σου, δεν μπορείς να τα προλάβεις όλα. Είναι αδύνατον. Η σχέση σας με τις γλώσσες από τις οποίες μεταφράζετε? Τι? Ποια είναι? Υπάρχει κάποια γλώσσα η οποία είναι λίγο πιο συναισθηματικά φορτισμένη, ας πούμε, για εσάς, σας αρέσει πιο πολύ? Και πώς ήρθατε σε επαφή με αυτές τις γλώσσες, μας αναφέρετε? Εμένα μου αρέσουν πιο πολύ τα γερμανικά. Τα οποία είναι και τελευταίο μου απόκτημα, δηλαδή είναι η τελευταία γλώσσα που πρόσθεσα στους συνδυασμούς μου. Και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ωραία γλώσσα. Αδικημένη από οι Έλληνες, γενικά δεν τους αρέσουν τα γερμανικά, δεν έχουν δίκιο. Γιατί τα έχουν ακούσει να τα μιλάνε μόνο λάθος ομιλητές, δεν ξέρω τώρα πώς να το πω. Ναι. Α, είσαστε του γερμανικού, εντάξει, οπότε με καταλαβαίνετε. Ναι. Η σχέση σας με τους συγγραφείς τους οποίους μεταφράζετε, δηλαδή... Δεν ήξερα κανέναν.
Το μόνο που γνώρισα ήταν τον Βαλντρέ, τον Λίντο Βαλντρέ, ο οποίος ήταν ένας συμπαθητικός κυριούλης, τέλος πάντων. Τον γνώρισα που είχε έρθει στην Ελλάδα για να δώσει τη συνέντευξη τύπου τότε, ας πούμε. Αλλά αφού είχα μεταφράσει το βιβλίο. Οπότε και αυτό είναι ένα θέμα, έτσι. Δεν τον γνωρίζεις. Πώς θα τον γνωρίζεις το συγγραφέα, δεν γίνεται. Να αναφερθούμε σε λογοτεχνικά κείμενα, σε λογοτεχνικό έργο. Έχετε κάποια προτίμηση σε κάποιο συγκεκριμένο είδος λογοτεχνικού έργου, στο οποίο μεταφράζεται πιο άνετα ή σας άρεσε να μεταφράζεται. Δηλαδή, θετικό, ποιήση, παιδική λογοτεχνία, ίσως. Η παιδική λογοτεχνία είναι ωραία. Εγώ προσωπικά έχω μεταφράσει 4 βιβλία, μην φανταστείτε τώρα ότι έχω μεταφράσει. Γιατί είμαι κατεξοχήν διερμηνέας, οπότε δεν έχω χρόνο πια. Και τα δοκίμια είναι ωραία. Όχι δοκίμια, τα διηγήματα. Τα διηγήματα, επειδή είναι πιο σύντομα. Αυτά δηλαδή που μετέφρασα και του Ντελέρμη ήταν όλα διηγήματα. Οπότε αυτό μ' άρεσε σαν είδος. Κάτι συγκεκριμένο στη μετάφραση που σας δυσκολεύει, δηλαδή πώς αντιμετωπίζετε τα προβλήματα και ποια θεωρείτε ότι είναι τα προβλήματα και πώς τα αντιμετωπίζετε αυτά όταν μεταφράζετε κάτι. Πολλές φορές ξέρω, μπορεί να είναι θέμα κατανόησης, δηλαδή να καταλάβεις τι λέει, έτσι, γιατί δεν το έχεις ξανακούσει, γιατί... π.χ. στα Ιταλικά, μεγάλο θέμα μπορεί να είναι τα ιδιώματα. Όταν αρχίσουν και τους βάζουν και μιλάνε στις διάφορες διαλέκτους, αυτό είναι... Δεν καταλαβαίνουν και οι ίδιοι Ιταλοί, δηλαδή, που έχω ρωτήσει σε ένα που μου είχαν δώσει με σιτσιλιάνικα. Αυτά που είχα καταλάβει εγώ, καταλάβαινε και ο άλλος ο Ιταλός που ήταν από άλλη περιοχή, ας πούμε. Αυτό είναι ένα θέμα. Και μετά είναι πώς θα το αποδώσεις, γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν αποδίδονται, είναι πολύ δύσκολο ή θέλει πάρα πολύ δουλειά. Πρέπει να το πεις με άλλα λόγια, κάπως να το γυρίσεις. Πώς αντιμετωπίζετε την κριτική απέναντι στη δουλειά σας? Θετικά. Μερικές φορές έχουν και δίκιο. Έτσι. Για τη μετάφραση μιλάμε τώρα. Ναι, πολλές φορές και γίνονται λάθη. Εγώ, ας πούμε, που κάνω πολύ εμπορική μετάφραση, υπό την πίεση του χρόνου μπορεί να γίνει κάποιο λάθος. Και μετά υπάρχει και το υποκειμενικό κριτήριο. Δηλαδή, όταν περνάει από επιμέλεια, ο επιμελητής κάτι πρέπει να διορθώσει. Και πολλές φορές διορθώνει, χωρίς να υπάρχει ανάγκη για διόρθωση. Είναι θέμα προσωπικού γούστου. Δηλαδή, υπάρχει μια υποκειμενικότητα την οποία δεν μπορείς να την ελέγξεις. Αυτό. Άρα πάνω στο θέμα της επιμέλειας, λοιπόν. Επιστρέφουμε, ναι. Να επιστρέψουμε, ναι. Θεωρείτε ότι είναι απαραίτητη η επιμέλεια και κατά πόσο... Είναι απαραίτητη. Είναι σημαντική, λοιπόν. Είναι σημαντική η επιμέλεια. Απλώς η επιμέλεια που, όπως είπα, έχει μια υποκειμενικότητα, που πολλές φορές... Κάποιες φορές, ας πούμε, δεν έχει νόημα να το ξαναδώσεις πίσω στο μεταφραστή, γιατί αυτός το θέλει έτσι. Και ο επιμελητής το θέλει αλλιώς, να το γυρίσει. Πώς να πω, πολλές φορές, ας πούμε, ένα γραφείο στο φέρνει το κείμενο πίσω από την επιμέλεια. Να το κάνω τι? Μερικές φορές, ας πούμε, ενίσταμε, γιατί λέω, όχι, συγγνώμη, εδώ το έχει διορθώσει, αλλά αυτό που έχει διορθώσει δεν είναι σωστό, για αυτό και για αυτό το λόγο. Απλώς, ότι τι γίνεται, ας πούμε, σε ένα γραφείο, το οποίο έχει πληρώσει για ένα συγκεκριμένο task, μετά σου επιστρέφει πάλι τη δουλειά και πρέπει πάλι να χάσεις χρόνο γι' αυτό, το οποίο δεν στο πληρώνει, έτσι. Δηλαδή, κάνεις την τρίτη επιμέλεια ουσιαστικά, για να κάνει... είναι δηλαδή μια μεγάλη συζήτηση, πώς να πω τώρα, θα το ότι... έχουν να κάνουν όλα με το χρόνο και με την αμοιβή σου, έτσι. Αυτά. Να ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι έχετε ενστάσεις κάποιες φορές, για παράδειγμα, όσον αφορά τον τίτλο. Επηρεαστήκατε από κάποιον, δηλαδή υπήρξαν κάποιες διαφωνίες? Τον τίτλο του βιβλίου. Τον τίτλο, ναι. Τον τίτλο του βιβλίου δεν τον αποφασίζει ο μεταφραστής. Δηλαδή, εγώ έχω μεταφράσει κάποια του Ντελέρμη με τα οποία τα είχα φέρει τώρα τα πήρα. Όπου αλλάξαν τον τίτλο από τον εκδοτικό οίκο, γιατί δεν ήταν πιασάρικος στα ελληνικά. Αυτό είναι μια νοοτροπία της ελληνικής αγοράς. Οι Έλληνες αλλάζουν τους τίτλους, το ίδιο κάνουν και στις ταινίες.
Όχι, δεν έχω διαφωνία, γιατί είναι θέμα marketing. Δεν έχει να κάνει με την ουσία, ας πούμε, του πράγματος. Είναι, και είναι θέμα τάσης της αγοράς. Μες στην αγγλοσαξονική αγορά, δεν αλλάζουν τους τίτλους, τους αφήνουν όσοι έχουν. Ενώ στην ελληνική αγορά, βλέπετε, όταν έρχονται τα έργα, τους αλλάζουν τα πάντα. Αυτό. Και για να κλείσουμε την όμορφη συζήτησή μας, κατά πόσο λοιπόν είστε αισιόδοξοι για το μέλλον της Ελλάδας και της μετάφρασης σε μια τέτοιου είδους χώρα και έτσι όπως πάει η κατάσταση? Κατά πόσο είμαι αισιόδοξη? Για τη χώρα της μετάφρασης. Α, καλά, γιατί αισιόδοξη για την Ελλάδα, όχι, δεν είμαι, αλλά που και η μετάφραση είναι μέσα, εντάσσεται σε αυτόν τον κόσμο της, τον ευρύτερο. Αισιόδοξη είμαι σαν άνθρωπος, ας πούμε, αλλά πρέπει κάτι να γίνει για να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο και όχι μόνο στη μετάφραση, δηλαδή κάτι να γίνει για όλη την κοινωνία, ας το. Κάτι ευρύτερο. Κάτι δεν έχω κάποια πρόταση να κάνω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.